Αλκμίνη, πώς σε λένε? Αλκμίνη. Ποιος ήταν ο λόγος που επέλεξες αυτό τον οίκο εκπαίδευσης? Μου το είπε η μητέρα μου. Το όνειρο σου, Αλκμίνη, ποιο είναι όταν περάσεις τις Πανελληνίες? Να πάω σε ένα πανεπιστήμιο κατά προτίμηση στο Πολυτεχνείο και μετά να πάω στο MIT. Μπορείς να μας περιγράψεις το τελευταίο όνειρο που είδες? Κοιμόμουν στο κρεβάτι μου και ήρθε ο Σάκης Ρουβάς και μου είπε να πεπάει στο Χάρβαρντ. Μα ο Σάκης ο Ρουβάς είναι γέρος, Αλκμίνη. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Η είναι κάτι που στις μέρες μας δεν είναι τόσο κακό. Καλησπέρα, παιδιά! Αχ, συγγνώμη, μπορείτε να ξαναπείτε λίγο να τραβήξω? Τι είναι αυτό τώρα, πρέπει να τραβάμε πάλι? Γεια σας, είμαστε εδώ και κάνουμε μάθημα χημίας. Εδώ είναι ο καθηγητής μας, να, τώρα θα μπει. Γεια σας! Πείτε γεια στην κάμερα. Γεια, έχεις πληρώσει τα διδάκτρα. Γεια! Αυτό δηλαδή πρέπει να τελειώνει σε κάποια φάση. Πώς σε λένε εσένα? Το κινητό τι δουλειά έχει εδώ, περιμένεις μήνυμα από γκόμενα? Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω, τραβάς. Το όνομά σου πώς είναι? Σιλένα. Κάτσε, χαρακτηρίσου και ένα Σιλένα. Βάλω λίγο έτσι. Λίγο με ωριά. Τέλεια. Έχουμε λοιπόν χημεία, θα μιλήσουμε για τα διαλύματα. Και σε αυτό το σημείο θα ρωτήσω και τους τρεις σας τι είναι διάλειμμα. Διάλειμμα, ξέρει κανείς τι είναι? Ξέρετε τι είναι διάλειμμα? Πες μου, Αλκμίνη. Διάλειμμα είναι όταν αναμειγνύουμε κάποια συστατικά. Αναμειγνύουμε, ξέρει, όπως τον έρωτα αναμειγνύει τον άντρα με τη γυναίκα. Είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να ανησυχεί, παιδί. Τραβάω το vlog. Και αυτό τραβάει, αλλά δεν κρατάει η κάμερα. Το έχει εκεί πέρα το κινητό του. Στο πες μου. Θα κάνουμε ομόγενη διαλύματα. Θα κάνουμε τα πάντα. Θα κάνουμε μετά. Ποιο είναι ο κεντρικός διαχωρισμός των ουσιών? Εννοείται χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία. Κοντά είσαι, Αλκμίνη, το τηλέφωνο σου μπορεί να το δει. Εδώ πέρα έχουμε λοιπόν φυσικά έχουμε τα μείγματα και έχουμε και τις καθαρές ουσίες. Τι είναι μείγματα? Είναι ένα σύστημα που αποτελείται από δύο ή περισσότερα συστατικά. Αχ, συγγνώμη, μπορείτε να το ξαναπείτε λίγο αυτό? Γιατί δεν το πρόλαβα. Τώρα θα μάθουμε τι είναι μείγμα. Εκεί κοιτάω. Ναι, εδώ, το πλέκι. Μείγμα είναι ένα σύστημα που αποτελείται από δύο ή περισσότερα συστατικά. Το μείγμα διαχωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες. Ποιες είναι αυτές? Είναι τα ομογενή μείγματα, αγαπημένοι μου Αλκμίνη και Σιλένα και Σιμούλε, και τα ετερογενή μείγματα. Τα ομογενή μείγματα είναι τα μείγματα, συγγνώμη, των οποίων τα συστατικά δεν διακρίνονται με... Γυμνώμα. Με γυμνό μάτι. Με το γυμνό μάτι διακρίνονται κατά μικροσκόπιο. Μερικά από αυτά τα ομογενή μείγματα, ποια είναι? Έλα λίγο. Όχι, έλα λίγο. Το μελάνι. Αυτό είναι ομογενές μείγμα. Δεν βλέπετε τα συστατικά του. Πολύ ωραία. Επίσης είναι το αλατό νερό, από ό,τι ξέρετε, που έχει νερό και αλάτι μέσα. Το αλάτι διαλύεται εντός του νερού και έτσι δεν υφίσταται. Ρε φιλαράκι, πίνεις μπίρα στο μάθημα να πούμε. Δηλαδή, τι το έχεις κάνει? Κατανάλωσε αλκοόλ μέσα εδώ. Μετά σε λίγο θα τα δούμε αυτά, δηλαδή. Δεν πρέπει να πίνετε μπίρα στο μάθημα. Ετερογενή μείγματα. Είναι τα μείγματα των οποίων τα συστατικά διακρίνονται και με γυμνό μάτι. Λοιπόν, τα ετερογενή μείγματα από τι αποτελούν? Ποια είναι? Έχεις κάποιο παράδειγμα ετερογενούς μείγματος? Λάδι και νερό. Λάδι και νερό. Ποιο άλλο είναι? Πού θα καταλήξει ο Γιωργάκης μετά από αυτή την συνεδρία, θα την πω, γιατί είναι και μια ψυχανάλυση. Μια ψυχανάλυση θα καταλήξει στο χώμα. Θα καταλήξει στο χώμα. Το χώμα αποτελεί ένα ετερογενές μείγμα με πετραδάκια και διάφορα άλλα συστατικά. Πάμε να δούμε τώρα τις καθαρές ουσίες. Τι θα πούμε τώρα? Θα πούμε για τις καθαρές ουσίες. Τι είναι οι καθαρές ουσίες? Οι καθαρές ουσίες. Ποιος το πέταξε αυτό? Οι καθαρές ουσίες είναι τα χημικά στοιχεία, οι χημικές ενώσεις. Τα χημικά στοιχεία λοιπόν και οι χημικές ενώσεις είναι εδώ πέρα. Έχω πάθει μια κρίση δυσλεξίας, σαν το Γιωργάκη. Ποιο είναι το κεντρικό ιδίωμα, το κεντρικό χαρακτηριστικό, το κεντρικό κοινό χαρακτηριστικό αυτών των καθαρών ουσιών? Ένα ανθρωπάκι πήγαινε και. Ποιο είναι το κεντρικό στοιχείο? Ότι έχουν σταθερή σύσταση. Έχουν λοιπόν σταθερή σύσταση. Αυτή είναι η σύσταση που είναι σταθερή. Σε παρακαλώ, μην κλαίσεις, θα πρέπει να το πω στη μάνα σου μετά. Τα χημικά στοιχεία, ναι, πέραν της σταθερής σύστασης, δεν μπορούν να διασπώνται σε απλούστερες ενώσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά από τα χημικά στοιχεία. Τελείτε, ποια είναι τα κυριότερα στοιχεία του ανθρώπινου σώματος? Από άνθρακα, από άζωτο, υδρογόνο. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Χειροκρότατε. Γιώργο. Το ΙΤΑ. Σταμάτα να κοιτάς τα φυσιά του, Γιώργο. Το ΙΤΑ. Τι είναι, Γιώργο? Τι είναι, Γιώργο, το ΙΤΑ? Φυσιά. Σιλένα μου, το CA. Τι είναι? Ασβέστιο. Μπράβο, Σιλένα, ήξερα το έχεις διαβάσει πάρα πολύ. Πάμε το Ω-Ομικρον. Τι είναι το Ω-Ομικρον? Το Ω. Πες μας, Μίνη. Οξυγόνο. Οξυγέν, λοιπόν, πολύ σωστά. Είναι το οξυγόνο.
Συγγνώμη, να βγάλουμε μια φωτογραφία. Νομίζω να βγάλουμε τα ρούχα μα. Δεν σα πειράζει. Όχι, όχι, να βγάλουμε. Εδώ. Θέλετε. Αχ, όχι, μισό, γιατί αυτό είναι για βίντεο. Εδώ τώρα, τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μου τη δώσει μια φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι το σε, Γιωργάκη. Βυζιά. Με γάμα ή και το γιώτα. Γράφω βυζιά, ένα διαφοροποιείται το προηγούμενο. Το νι τι είναι, Αρτμίνη. Άζωτο. Μπράβο, Αρτμίνη. Σιλένα, τι είναι το πε. Φόσφορο. Λοιπόν, ερωτήστε με πάλι. Εγώ θα κάθομαι εδώ λίγο αμέριμνη. Εδώ. Και... Ωραία. Το πε. Πες μου, Σιλένα, τι είναι το πε. Το πε είναι. Φόσφορο. Φόσφορο, είναι πολύ σωστά. Εσύ δεν είσαι, τι είσαι, ο επαναστάτης. Είσαι η φάση επαναστατώ. Βγες έξω. Βγες έξω. Συγγνώμη. Βγες έξω. Καλά, βγαίνω εγώ. Δεν είναι πρόβλημα. Αχ, μισό όμως να το γράψω αυτό, έτσι. Το S. Θείο. Θείο σαν και εσένα, Αλκμίνη. Θείο σαν τη θεία ύπαρξή σου. Γιωργάκη, το κλου τι είναι. Τι είναι το CL. Τη γεια. Το F τι είναι, Σιλένα. Μισό λεπτό να τραβήξω. Εσύ, μην ακούς να τραβήξω. Τι είναι το F, Σιλένα. Το F είναι φθόριο. Φθκάβλωσα, μπράβο, Σιλένα μου. Να με χειροκροτήσετε λίγο να το γράψω. Χειροκρότησε. Σ' αρέσει, Σιλένα. Σ' αρέσει, Σιλένα. Σ' αρέσει, Αλκμίνη. Υπάρχει κάποια γυναίκα που δεν σ' αρέσει. Λοιπόν. Τα βυζιά που είπε πρώτα τα πρώτα το ΙΤΑ είναι το υδρογόνο, αγαπημένοι μου μαθητές. Έχουμε επίσης το ΣΕ ότι είναι ο άνθρακας, το κυριότερο συστατικό του ανθρωπίνου σώματος. Οπότε ξέρετε, καθώς επίσης και τα βυζιά που νόμιζε ο άνθρωπος αυτός ότι είναι το κλου, το ΣΥΕΛ, είναι το χλώριο. Κύριε, ναι. Να πάω τουαλέτα. Ναι, έλα Γιώργο μου, έχεις ανάγκη. Από την πύρα. Από την πύρα, έχεις κατουρίθει. Εντάξει Γιώργο μου, παίρνω. Παίρνω Γιώργο μου να κατουρίσεις. Έλα, όποτε θες, δηλαδή. Άργησε και φύγε από εδώ μέσα! Θες να κατουρίσεις τόση ώρα, εγώ σου δίνω γνώση να μπαμπλόχε. Αλκμίνη, τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός και υποστηρίζω Τάκη Τσουκαλά. Άντε, γεια!